Έτσι είναι. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Με λένε Νίκο και τηλεφωνώ από την Πάτρα. Ναι. Χρειάζεσαι λίγο κούρεμα, θα σου πάρω τις μπούκλες. Εντάξει, αγόρι μου. Προς το παρόν, να πάρω μια πίπα. Και άσε τις μπούκλες γιατί η νονά σου. Η νονά σου να θα μου τις φτιανίσει. Έτσι. Έχει κάτι ωραία βυζάκια, δεν έχει ωραία βυζάκια. Έχει. Εσύ να πάρουμε μια πίπα προς το παρόν, μια και σε από την Πάτρα. Υπήρχε ένα συγκρότημα που λέγανε τα παιδιά από την Πάτρα. Τώρα θα βγάλεις ένα... τα παιδιά από την Πάτρα με τις πίπας. Μια χαρά σου πάει. Εμπρός. Ρετάκι. Ναι. Κώστας από Ηράκλειο, Κρήτη, ΑΕΚ. Ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέχρι την απόφαση που έγινε με τον Ολυμπιακό? Τι έγινε με τον Ολυμπιακό? Πώς βλέπεις την απόφαση που πάρθηκε, πιστεύεις την δικαία? Στο μπάσκετ. Όχι, η απόφαση που πάρθηκε, μείον 1 και 0-3 για τον Παναθηναϊκό. Εσύ που είσαι σαν τρίτος, που είσαι εξής, δεν είσαι Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός. Πώς τη βλέπεις σαν τρίτος την απόφαση? Φίλε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπει ένα τέρμα σε αυτό το πράγμα δηλαδή. Σωστό. Δηλαδή, αν βρήκε η χροτίδα λίγο ή πολύ ή τέτοιο, για οποιοδήποτε μα το έχει πάρει στον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι πρέπει να διακόπτεται όταν υπάρχει από την εξέδρα αντικείμενο και χτυπήσει παίχτη και τον πάρει με το φορείο με τα αίματα. Σε τραυματισμό παίχτη. Ή ακόμα και παράγοντα και προπονητή. Όχι, δεν ακούω καλά. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι πρέπει, αν θα χτυπήσει πολύ ή όχι, πρέπει να κρυθεί το αποτέλεσμα? Άκουσε με, αγόρι μου, άκουσε με. Παίζουν 22 παίκτες μέσα και πετάνε μια φωτοβολίδα και τον παίρνουν εδώ πέρα και του παίρνουν τα αίματα. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να διακοπεί. Μάλιστα. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Το άλλο που δεν άκουσα είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Που δεν ακούει ο Μουνιακάρ. Πάντως, παρόλα αυτά, έχετε κάνει έφεση. Έχει ακόμα δρόμο, πιστεύω. Δηλαδή, πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει η απόφαση. Αγόρι μου, άκουσε με. Δίκασε μία Βαζελού που υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό. Μια δικαστήνα που είναι αξιόλογη, αλλά επειδή είναι Παναθηναϊκός, δίκασε. Που έπρεπε να εξαιρεθεί. Έπρεπε να παραιτηθεί της υπόθεσης. Λοιπόν, στο ΑΣΕΑΔ είναι τρεις δικαστές που δικάζουν βάσει νόμου. Όχι τι ομάδα είναι όπως η δικαστήνα που λέει εγώ είμαι Παναθηναϊκός, είμαι υπέρ του Παναθηναϊκού. Στο ΑΣΕΑΔ δικάζουν βάσει, εδώ τι λέει, δεν ακούει καλά. Καταλαβες. Βάσει βίντεο, βάσει... Υπάρχουν διατάξεις τιμωρίας. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός θα δικαιωθεί. Ας δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μια γυρή μάχη για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, βλέπω πάω, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, αλλά θα γίνει μάχη ποιος το πάρει. Ναι, θα γίνει μάχη. Λοιπόν, να είσαι καλά, φιλαράκο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, βιάζεσαι, βλέπω. Θες να πεις καμιά μια ερώτηση γενικού περιεχομένου. Γενικού περιεχομένου. Ποιος πιστεύεις είναι ο καλύτερος παίχτης που υπάρχει στον κόσμο τα τελευταία χρόνια? Για σένα, κατά τη γνώμη σου. Ποια χρόνια, ρε, δύο χρόνια, λες, πέντε, πόσα χρόνια? Δηλαδή, από το 2000 και μετά, για σένα... Από 2000 και μετά... Πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος παίχτης του κόσμου? Άκου, φίλε, ακόμα και από το 2000 και μετά, είναι ο Μέση. Συμφωνώ μαζί σου, Τάκαρε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ευχαριστώ, καλό βράδυ. Για χαρά. Τι 2000 και μετά? Ο Μέση. Και υπάρχει μια πεντάδα παιχτών που δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν. Υπάρχει ο Μαραντόνα, ο Μέση, ο Κρόιφ, ο Πελέ και ο Μπέστ. Και βάζω άλλον ένα ακόμα και το Δελικάρι. Δηλαδή τώρα ο Δελικάρι στην μπάλα που παίζει παιδιά το 70. Τη βλέπετε τώρα που παίζουν κάποιοι το 2023. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τελειώσαμε. Παιδιά, να είστε καλά, καλή αυριανή. Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω οι Έλληνες. Να έχετε υγεία, εκτός... Τα ξέρετε, μου τα λέω συνέχεια, έτσι. Άντε, καλό βράδυ.